«Εστίν ο λόγος του Θεού», λέγει ο Κύριος στους μαθητάς του, αγαπητοί μου αδελφοί, ερμηνεύοντας την παραβολή του σπορέως. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος της ζωής, ο λόγος της σωτηρίας, ο λόγος της καταλλαγής, ο λόγος της χάριτος. Και το έδαφος, ο κόσμος και ο άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτόν. Όπως ο Γεωργός πρέπει να γνωρίζει την ποιότητα και την κατάσταση του εδάφους και ανάλογα να καλλιεργεί, πρέπει και εμείς να ξέρουμε το σημερινό κόσμο, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί ο κόσμος σήμερα υφίσταται βαθιές και εντυπωσιακές αλλαγές. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του σημερινού κόσμου, αλλιώς η σπορά του Θείου Λόγου θα μείνει χωρίς αποτέλεσμα. Ας επισημάνουμε λοιπόν σήμερα ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά του κόσμου και του ανθρώπου και να δούμε τι έχει να πει σχετικά με αυτά ο Λόγος του Θεού. Ένα χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής είναι η επίδραση της τεχνικής, η τεχνοκρατία. Όλοι ζούμε μέσα σε ένα τεχνοκρατούμενο κόσμο και απολαμβάνουμε αυτά που μας προσφέρει η τεχνική. Είναι ανόητο, αγαπητοί μου, να θέλαμε να πολεμήσουμε την τεχνική. Ο Λόγος του Θεού μας επισημαίνει δύο σημεία. Το πρώτο, ότι η τεχνική και η ευζοία που προέρχεται από αυτήν δεν είναι το έσχατο που μπορεί να οδηγήσει στην πληρότητα της υπάρξεώς μας, στην ευτυχία. Σήμερα έχουμε τόση τεχνική πρόοδο και συγχρόνως τόση ανασφάλεια, τόση απόγνωση, τόση μοναξιά. Και το δεύτερο σημείο, ότι όσο περισσότερη είναι η δύναμη της τεχνικής, τόσο μεγαλύτερη και πιο εκλεπτισμένη πρέπει να είναι η συνέστηση της ευθύνης του ανθρώπου που την χρησιμοποιεί. Αλλιώς, αντί η τεχνική να θέτει τις φυσικές δυνάμεις στην υπηρεσία του ανθρώπου, γίνεται η ίδια μία υπερδύναμη, ένας δαίμον που υποδουλώνει τον άνθρωπο. Και τότε, όταν η τεχνική πάβει να ελέγχεται από τον άνθρωπο, γίνεται δαμόκλειο σπάθι που απειλεί να σαρώσει τα πάντα. Τότε, αντί να χρησιμοποιείται για το καλό, χρησιμοποιείται για την καταστροφή και τον όλεθρο. Ο Λόγος του Θεού λέγει σχετικά ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και τονίζει την ευθύνη του ανθρώπου για την χρησιμοποίηση τεχνικής και την ελευθερία του απέναντι στην τεχνική. Αν ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, λησμονήσει ότι είναι εικόνα του Θεού, οδηγείται σε μία ασαφή αντίληψη για την ευθύνη του. Η φράση «ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος απέναντι του εαυτού του», που ακούμε πολλές φορές σήμερα, είναι μία κενή, άδεια ταυτολογία χωρίς νόημα. Μόνο ο άνθρωπος που νιώθει ότι είναι εικόνα του Θεού και είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό, ξέρει να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία και ελευθερία του από την τεχνική, αλλά και έχει την συνέστηση ευθύνης για τη σωστή χρησιμοποίησή της. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του σημερινού κόσμου είναι ο τονισμός της αξίας του προσώπου, που γίνεται από πολλές κατευθύνσεις και μάλιστα σε αντιδιαστολή με την παντοδυναμία της μηχανής.
Το πρόσωπο είναι ένα μυστήριο, απαράβατο από έξω. Ο Λόγος του Θεού τονίζει και εν προκειμένου ότι το πρόσωπο έχει αποφασιστική σημασία. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο, υπερού Χριστός απέθανε. Είναι αντίθετος ο χριστιανισμός και η Εκκλησία σε κάθε είδους ολοκληρωτισμό, μαζοποίηση ή καταπίεση. Κάθε μέθοδος πίθαν αγκασμού είναι καταδικαστέα. Το νέφος των μαρτύρων της πίστεως ήταν και μάρτυρες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Λόγος του Θεού οδηγεί ακόμη τον άνθρωπο σε μία προσωπική συνάντηση εν αγάπη με τον Θεό. Μέσα στην Εκκλησία, και δεν εννοώ απλώς το κτίριο αλλά το σώμα του Χριστού, πραγματοποιείται ένας διάλογος προσωπικός μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Με αυτόν τον διάλογο φτάνει ο άνθρωπος στο maximum της υπάρξεώς του και ανοίγει εν ελευθερία στην ακτινοβολία της χάριτος του Θεού και καλλιεργείται μια σχέση του προσώπου του ανθρώπου με το πρόσωπο του Θεού. Κοινωνισάτο η ψυχή σου το Θεό ως κοινωνή νύμφη νυμφίο, τονίζει ο μακάριος ο Αιγύπτιος. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό του σημερινού ανθρώπου είναι η αγάπη για τη ζωή. Η ζωή με όλες τις διαστάσεις της απορροφά τον άνθρωπο του συγχρόνου κόσμου που δυσπιστεί απέναντι στο Λόγο του Θεού, στο μήνυμα της Εκκλησίας, γιατί το βλέπει σαν φυγή από την πραγματικότητα και αδυναμία αξιοποιήσεως της ζωής. Δηλαδή, νομίζει ότι ο Χριστός εμποδίζει να χαρούμε τη ζωή. Λάθος. Η ουσία του χριστιανισμού είναι ζωή σε μια υπερφυσική διάσταση. Δεν είναι ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, μία βοήθεια απλώς για ηθικοποίηση, αλλά θεία ζωή. Ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής αυτής. Η Εκκλησία δεν είναι μία ανθρώπινη οργάνωση, αλλά ζωντανός οργανισμός. Τα μυστήρια δεν είναι απλώς μορφές μέσα χάριτος, αλλά μορφές ζωής. Συμμετοχή στη ζωή του Χριστού ενικίζει ημίν δι' αυτού την ζωήν, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σε αυτή την πληρότητα ζωής θέλει να οδηγήσει η Εκκλησία. Μία ένσταση. Μήπως αυτή η ζωή απομακρύνει από την καθημερινότητα και χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα και εμποδιζόμαστε στην αξιοποίηση της ζωής και έτσι υποτιμάται η ζωή. Όχι. Η ζωή ολόκληρη, με όλες τις δυνατότητες του, είναι δώρο του Θεού. Τα πάντα ημώνες την, όλα είναι δικά σας, τονίζει ο Απόστολος. Δεν περιφρονεί το μήνυμα της Εκκλησίας στη ζωή, αλλά αγκαλιάζει και εξαγιάζει ολόκληρη τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της, χωρίς να απολυτοποιεί την ζωή. Ο Λόγος του Θεού δίνει τα κριτήρια για τη σωστή αξιολόγηση και τις κατευθύνσεις για την αξιοποίηση της ζωής. Βέβαια, μία παρεξηγημένη, στρεβλή θα έλεγα ευσέβεια μπορεί να γίνει κάποτε πολύ επικίνδυνη. Αληθινή αντίθεση με το Άγιο Πνεύμα που είναι χορηγός ζωής, δηλαδή της χάριτος, της κινήσεως, της δημιουργίας, της ελευθερίας και όχι απλώς της καθαρής συνειδήσεως που τα βλέπει όλα με υποψία,
φόβο ή και ηθική αγανάκτηση. Μια τέτοια νοοτροπία υποβαθμίζει τη θρησκευτικότητά μας από ζωή αγιασμού και χάριτος σε ζωή περιδεούς συνειδήσεως και πνευματικής καχεξίας. Ενώ ο Χριστός ήλθε είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν η πιστή. Αυτά λοιπόν αδελφοί μου είναι ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του συγχρόνου ανθρώπου. Τεχνική, τεχνοκρατία δηλαδή, τονισμός της αξίας του προσώπου και αγάπη για τη ζωή. Ο Λόγος του Θεού ως λίχνος φαίνων εν αυχμηρό τόπο δίνει την κατεύθυνση και ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά στον άνθρωπο που αμήχανος παρά την εκτυπλωτική λάμψη των αναρρύθμιτων συγχρόνων προβολέων αναζητά ψηλαφυτά τον δρόμο.